Η μερίδα με θέμα νέα ΚΑΠ, νέα αρχή με διαρθρωτικές αλλαγές, πραγματοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου των Κύλων, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος δήλωσε πως πρέπει να αλλάξουν όλα και πάνω απ' όλα η νοοτροπία μας. Παίρνουμε τα περισσότερα χρήματα συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είπε, και το τελικό συμπέρασμα είναι πως κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρέπει να αλλάξουμε όλη η λογική. Η σημερινή ημερίδα είχε προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, για τις 7 Δεκεμβρίου. Συνέπεσε με τον προϋπολογισμό, όπως ξέρετε. Και παρά το πυκνό και ραγδαίο των εξελίξεων των τελευταίων ημερών, αποφασίσαμε να γίνει, γιατί μας επιτρέπει να πούμε σήμερα από ποτέ άλλοτε τόσο καθαρά το πραγματικό δίλημα που έχει και ο τόπος μας και η ελληνική κοινωνία. Ή θα γυρίσουμε στο δρόμο του δανεισμού για να καταναλώνουμε εισαγόμενα προϊόντα, ή θα πάμε στον δρόμο της παραγωγής ανασυγκρότησης, να παράγουμε ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα, γνώσεις και υπηρεσίες. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο βρίσκεται πρακτικά η Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια, και σε αυτό πρέπει να δώσουμε πιστική απάντηση στον ομό μας, στον τόπο μας, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Πρέπει να πω ότι το ερώτημα είναι διπλό. Τα πράγματα στο μέτωπο της ΔΕΗ, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς, έχουν πάει όσο καλύτερα γινόταν, πιο καλά δεν μπορούσαν να πάνε δηλαδή. Σε μια προοπτική ετών ο τόπος θα είναι με σύγχρονες μονάδες, μικρότερης ισχύως, με ποιότερη και ορθολογική εκμετάλλευση του λιγνίτη. Έρχονται καλές μέρες με τις κατασκευές των μονάδων, αλλά εάν εμείς μείνουμε αδρανείς από την πρόσκαιρη ευημερία που θα φέρει η κατασκευή των μονάδων, τότε θα έχουμε χάσει το τρένο. Την πλευρά μου βέβαια θέλω να αφαιρθώ σε ένα ουσιαστικά και μόνο σημείο. Στην ανάγκη να λειτουργήσουμε διαρθρωτικά. Πρέπει να αλλάξουν όλα, πρέπει να αλλάξει πρώτα απ' όλα η νοοτροπία μας. Παίρνουμε τα περισσότερα λεφτά συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και το τελικό συμπέρασμα είναι, με τα προβλήματα που έχουμε, ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρέπει να αλλάξουμε όλη η λογική, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλω να δώσω στους παραγωγούς του τόπου μας, στα νέα παιδιά, σε κάθε οικογένεια που έχει έναν άνεργο και ρωτάει με αγωνία αν υπάρχουν προοπτικές στον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Ναι, προοπτικές υπάρχουν, πολύ μεγαλύτερες από όσες φανταζόμαστε, αρκεί να δράσουμε συλλογικά, ρηξικέλευθα, ριζοσπαστικά, καινοτόμα και να μην φοβόμαστε τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της σημερινής μέρας. Στην ημερίδα υπήρχαν τραπέζια εργασίας που κάλυπταν όλους τους τομείς της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι των παραγωγών και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.